Λαϊκά και τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα στενάζουν κάτω από την ταξική αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και από τη διαρκή επίδεση της εγκοδοσίας, η οποία βρήκε την ευκαιρία να επιβάλλει συνθήκες άγριας εκμετάλλευσης στους χώρους εργασίας με πρόβαση την πανδημία. Η σκληρή αντεργατική επίθεση, η οποία ξεκίνησε από την περίοδο της οικονομικής κρίσης, συνεχίζεται με ακόμα μεγαλύτερη ένταση την περίοδο αυτή. Είναι φανερό ότι η εργοδοσία και οι πολιτικοί της εκφραστές προσπαθούν να καθορίσουν τις εργασιακές συνθήκες σε βάθος χρόνου. Έτσι εξηγούνται οι επιθέσεις στις ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών. Έτσι εξηγείται η σφοδρή επίδεση στα εργατικά δικαιώματα και με το νέο αντισυνδικαλιστικό νόμο έκτρωμα που ψήφισα πρόσφατα. Η αντεργατική πολιτική συνοδεύεται από το διαρκές ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου της χώρας, της περιουσίας του ελληνικού λαού, με τις συνεχιζόμενες πωλήσεις δημόσιων οργανισμών, το ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας, του αποχαρακτηρισμού δημοσίων εκτάσεων για να δοθούν σε ιδιώτες με πρόβαση την πράσινη ανάπτυξη. Η χώρα μας έχει χάσει την ανεξαρτησία της και οι σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της και το μέλλον των παιδιών μας παίρνονται κατ' εντολή των δανειστών στο Διευθυντήριο των Βρυξελών καθ' υπαγόρευση των ισχυρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά γίνονται με πρόβαση την ανόρθωση της οικονομίας και την πρόοδο. Αλλά η πραγματικότητα είναι αμήνυκτη. Ούτε οι αριθμοί ευημερούν και φυσικά ούτε οι άνθρωποι. Χιλιάδες νοικοκυριά βρίσκονται εδώ και χρόνια σε κατάσταση ακραίας φτώχειας. Οι αυξήσεις στα βασικά είδη διατροφής και στην ενέργεια που έρχονται από το επόμενο διάστημα θα οδηγήσουν σε κατάσταση ακόμα μεγαλύτερης εξαθλίωσης χιλιάδες οικογένειες. Κοντά σε αυτές τις καταστάσεις προσθέθηκαν και οι πυρόπληκτοι διαφόρων περιοχών της χώρας και κυρίως της Βόρειας Εύβοιας, των οποίων το μέλλον είναι αβέβαιο, εφόσον η κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε μια επικοινωνιακή πολιτική πρόσχερων οικονομικών ενισχύσεων που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη της περιοχής και τα φαινόμενα της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης με ό,τι συνέπειες έχουν αυτά για τη χώρα και το μέλλον της. Και ενώ το φάσμα της πείνας και της ανέχειας απειλεί όμως και περισσότερους ανθρώπους, ενώ η χώρα απειλείται με νέο μαζικό κύμα μετανάστευσης, η κυβέρνηση επιμένει στις αποτυχημένες πολιτικές της συνταγές. Η επίθεση κατά των δικαιωμάτων των εργαζομένων του υποτυπώδους κράτους πρόνοιας, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, των εργασιακών σχέσεων, συνεχίζεται με συστηματικότητα και χωρίς καμία αναστολή, σαν να μην υπάρχει πανδημία και οι αναγκές που επιφέρει στο διεθνές οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε τροχιά φτωχοποίησης ακόμα περισσότερων τμήματων της και κυβέρνηση και εργοδοσία βλέπουν σε αυτή την κατάσταση μια ακόμα ευκαιρία για να αποδομήσουν πλήρως τις εργασιακές σχέσεις, να περιορίσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, να επιβάλλουν καθεστώς εργασιακού μεσαίωνα. Συγχρόνως οργιάζει η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία σε κλάδους της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών, με βασικά θύματα τους μετανάστες και τους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι φαίνεται ότι αποτελούν τον εφεδρικό στρατό στην επίθεση κατά της εργατικής τάξης που έχει εξαπονήσει η κυβέρνηση και η εργοδοσία. Συναδέλφες και συνάδελφοι, το συνδικαλιστικό κίνημα, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα είναι αυτό που συγκεντρώνει τα περά της εργοδοσίας και των πολιτικών της εκφραστών. Όλες οι τελευταίες διευθετήσεις της κυβέρνησης έχουν ως στόχο την κατάργηση της συνδικαλιστικής δράσης των ταξικών συνδικάτων. Τονίσαμε και στο παρελθόν ότι όλες αυτές οι αλλαγές στόχο έχουν τον έλεγχο του συνδικαλιστικού κινήματος από την κυβέρνηση και την εργοδοσία, ώστε η αντεργατική πολιτική τους να μην έχει εμπόδια την οργανωμένη
αντίσταση και αντίδραση των εργαζομένων. Καλούμε τους εργαζόμενους από όλους τους κλάδους και σε όλους τους χώρους δουλειάς να πυκνώσουν τις γραμμές των εργατικών συνδικάτων, διότι μόνο η συλλογική δράση είναι ικανή να αντικρούσει τις επιδέσεις της εργοδοσίας στα δικαιώματά μας. Όλοι μαζί μπορούμε να κερδίσουμε μάχες κατά της εργοδοσίας. Όλοι μαζί μπορούμε να κερδίσουμε στο πόλεμο κατά της αντεργατικής πολιτικής. Συνάδελφοι, στις συνθήκες οικονομικής κρίσης, το πολυεθνικό κεφάλαιο έβαλε το χέρι του στην επίθεση κατά των εργατικών δικαιωμάτων αλλά και της αποβιομηχάνησης της πατρίδος μας. Στο κλάδο μας, στο κλάδο των εφιαλωμένων ποτών, έχουμε την αμερικανική πολυεθνική Coca-Cola, η οποία είναι και η ναυαρχίδα του πολυεθνικού κεφαλαίου στην Ελλάδα. Αυτή η πολυεθνική με τα τεράστια κέρδη έκλεισε τα εργοστάσια της στη Ρόδο, την Πάτρα, το Βόλο, την Κέρκυρα, το Μεσολόγγι, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά μετέφερε την έδρα της στην Ελβετία, δίνοντας το σύνθημα για τη συντονισμένη επίθεση του κεφαλαίου κατά των εργαζομένων. Όμως, η Αμερικανική Πολυεθνική είχε κάνει λαθασμένους λογαριασμούς και βρήκε μπροστά της τους εργαζόμενους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κήρυξαν μποϊκοτάζ στα προϊόντα της με το σύνθημα «Ούτε γουλιά». Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων στην Coca-Cola. Συμμετέχουμε και διαδίδουμε τον μποϊκοτάζ στα προϊόντα της και είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος η Πολυεθνική θα επαναλειτουργήσει τα εργοστάσια της. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες, όλοι μαζί ενωμένοι οργανώνουμε τους νέους εργαζόμενους στα συνδικάτα. Καταπολεμάμε τη μαύρη εργασία και τις παρανομίες της εργοδοσίας, εντάσσοντας όλους τους εργαζόμενους στα σωματεία. Προχωράμε όλοι μαζί αλληλέγγυοι για να διασφαλίσουμε αγωνιστικά τα εργασιακά και δημοκρατικά δικαιώματά μας, να επιβάλλουμε συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης στη χώρα μας με στόχο μια κοινωνία απαλλαγμένη από εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ζήτω η εργατική τάξη.